θεωρούμε, τουλάχιστον η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΦΕΑ, ότι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι η επιβίωση των γραφείων μας. Είναι πια ξεκάθαρο, τουλάχιστον στη δικιά μας αντίληψη, ότι τα κυβερνητικά μέτρα, όπως είναι ο τελευταίος νόμος για την τεκμαρτή φορολόγηση κερδών, σε συνδυασμό με την εργασιακή επιβάρυνση, η οποία προέρχεται μέσα από τη βίαιη ψηφιοποίηση από τους εταιρικούς ρυθμούς δουλειάς, ουσιαστικά στόχο έχουν να συρρυκνώσουν την αγορά λογιστικών υπηρεσιών στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια λίγων και τη συγκέντρωση πλούτου και κερδοφορίας στους ολιγάρχες. Θεωρώ ότι αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο πρέπει να αναδείξουμε και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους συναδέλφους αλλά και την ευρύτερη επιχειρηματικότητα, γιατί αυτό δεν αγγίζει μόνο τους λογιστές, αγγίζει όλους τους εμπόρους, επαγγελματίες, επιστήμονες, επαγγελματιοτέχνες. Στα πλαίσια αυτά, όσον αφορά τη θεσμική, αν θέλετε, αντίδραση του κλάδου, η ΕΦΕΑ συμμετέχει στο συντονιστικό των επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων επαγγελματιών βιοτεχνών, όπου την Δευτέρα, στις 17 Ιουνίου, θα κατατεθεί στο ΣΤΕ, στις 12 το μεσημέρι, θα κατατεθούν 5 αιτήσεις ακύρωσης του 50-73, σε μία από αυτές συνυπογράφηκε και συμμετέχει και η ΕΦΕΑ. Στόχος είναι να υπάρξει μια σύντομη εκδίκαση στα πλαίσια της πιλωτικής δίκης και ευελπιστούμε και το καλύτερο. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε σε αυτό. Είναι απλά ένα συμπληρωματικό, παραδειγματικό μέτρο το οποίο ασκεί πίεση. Η εκτίμηση, όπως είπα και πριν, της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΕΦΕΑ είναι η αγωνιστική διεκδίκηση των δικαίων και των ετοιμάτων του κλάδου. Και στα πλαίσια αυτά καλούμε τους συναδέλφους αύριο στις 11 το πρωί να είναι παρόντες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην Νίκης 5-7. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση αύριο να συμμετέχουν όλοι οι συναδελφοί, καταρχήν για λόγους αξιοπρέπειας. Οι δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, οι αλαζονικές, οι υποτιμητικές απέναντι στον κλάδο, οι υβριστικές αν θέλετε, δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτές σε καμία περίπτωση. Είναι μια προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο, όχι μόνο ο τωρινός Υπουργός, διαχρονικά από το 2014 και μετά οι Υπουργοί εκάστοτε της Ελληνικής Οικονομίας ή Οικονομικών, να αποσύσουν από πάνω τους τις μεγάλες, τεράστιες ευθύνες που έχουν για την αμέλειά τους, για τις πράξεις και παραλήψεις τους, να οργανωθεί επαρκώς στοιχειωτός σωστά η διαδικασία υπογραφής χρονικών δηλώσεων και προσπαθούν μέσα από επικοινωνικά αφηγήματα να πετάξουν τις ευθύνες στις πλάτες των λογιστών. Θα θυμίσω ενδεχομένως στους αδέλφους και όσους δεν το θυμούνται ότι το 2014, όταν η κυρία Σαββαϊδού είχε κατεβάσει τους διακόπτες, έβγαιναν δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών και έλεγαν ότι οι λογιστές κάνουν διακοπές στη Μύκονο, γι' αυτό δεν στέλνουν δηλώσεις. Είχαμε τον κύριο Σταϊκούρα πριν από 2 χρόνια να μας λέει ότι είμαστε αμελείς, ότι είμαστε προγραμμάτιστοι, ότι προτιμούν να πάμε διακοπές και δεν στέλνουμε τις δηλώσεις. Εδώ λοιπόν θα πρέπει πάνω απ' όλα, όπως είπα πριν, να υπάρξει μια αντίδραση στο κομμάτι της αξιοπρέπειας. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πάρα πολλά ζητήματα όπως προανέφερε και ο Πρόεδρος. Το My Data είναι μια τεράστια υπόθεση, έχει μεγάλες διαστάσεις το θέμα, πέρα από τη δίαιη ψηφιοποίηση η οποία επιχειρείται και επί της ουσίας δεν ανταποκρίνεται στο επικοινωνικό θύγμα που έχει το Υπουργείο ότι η φοροδιαφυγή θα χτυπηθεί. Γιατί, να πω το εξής απλό, αν και έχει υποθεί στο παρελθόν και από εμάς, ότι κανένα My Data, καμία ψηφιοποίηση δεν θα αναγκάσει κανένα επιχειρηματία να χτυπήσει το κουμπάκι της ταμιακής ή να κόψει το τιμολόγιο. Πρέπει να υπάρξει μια άλλη νομοθέτηση, μια άλλη διαδικασία φορολογική και με την εμπεδόση φυσικά της φορολογικής συνείδησης, όπου θα δημιουργούνται αντικρουόμενα συμφέροντα προκειμένου να υπάρχει όντως η απέτηση από τον καταναλωτή, τον εμπλεκόμενο σε μια συναλλαγή, να ζητήσει το τιμολόγιο. Πέρα από αυτό, η ασθένεια. Η ασθένεια, όπως προαναφέρθηκε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το βιώνουμε καθημερινά στον κλάδο μας. Έχουμε χάσει συναδέλφους. Στην ΕΦΕΑ το 2023 χάσαμε τουλάχιστον τρεις συναδέλφους.
Να μην αναφερθώ στα χιλιάδες προβλήματα που καθημερινά όλοι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν είτε με εγκεφαλικά, είτε με ανίατες ασθένειες, είτε με νοσοπαιδικά ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία επιβαρύνουν τρομερά την υγεία τους, και τη σωματική και την ψυχική. Θα νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα στη συνέχεια με τον εκπρόσωπο της Γενικής Ομάδας του Ερευνητικού Μονάδου ΣΥΝΑΛΦΟ να γίνει μια παρουσίαση μιας έρευνας η οποία διεξήγαγε η Γενική Ομάδα, όπου σε ένα δείγμα νομίζω 1000 και πάνω συναδέλφων αποτυπώθηκε συντριπτικά το αποτέλεσμα των επιπτώσεων της εργασιακής επιβάρησης στους λογιστές από αυτό που δεχόμαστε εδώ και 10 χρόνια από την κακοποιητική στάση του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Όσον αφορά το 45-57, θα πω τα εξής συνοπτικά, αν και το θέμα είναι τεράστιο και δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα σε μια τοποθέτηση μικρή. Το 45-57 είναι μια μαξιμαλιστική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Να θυμίσω ότι η αρχική οδηγία μιλούσε για την πάταξη του βρώμικου χρήματος. Όταν μιλάμε για βρώμικο χρήμα, μιλάμε για χρήματα τα οποία προέρχονται από ναρκωτικά, από λαθρεμπόρια, από τράφικινγκ, από εμπόρια όπλων και τα σχετικά. Σιγά σιγά και με το χρόνο εντάχθηκε μέσα στη διαδικασία αυτή και το μαύρο χρήμα, το οποίο όμως είναι τελείως διαφορετικό από το βρώμικο χρήμα. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει τώρα σε ένα σημείο. Η ελληνική κυβέρνηση με το 45-18 ψηφισμένο να έχει ενσωματώσει μέσα στις παραβάσεις όλο το πλαίσιο της φοροδιαφυγής. Και έχουμε φτάσει στο σημείο, στο εξής φοβερό σημείο, το οποίο έχουμε γίνει και εμείς δέκτες σαν ΔΣ από συναδέλφους, όπου συνάδελφοι τους έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, καθώς και των συγγενικών τους προσώπων, γιατί έκρινε η Αρχή Προστασίας από την νομιμοποίηση εγκληματικών ενεργειών ότι ο συνάδελφος είχε εμπλοκή σε εικονικά τιμολόγια. Να θυμίσουμε εδώ, για όσο το ξέρουν, ότι τα καθήκοντα του λογιστή, όπως αυτά αποτυπώνονται από το 98 στο προεδρικά διάταγμα 340 και στους επόμενους νόμους οι οποίοι έχουν έρθει, είναι να μεταφέρει σωστά τα στοιχεία, τα δεδομένα από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις δηλώσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο λογιστής να μπει στη διαδικασία να εξετάσει το βάθος και την έννοια της κάθε συναλλαγής. Ενδεικτικά να σας πω το εξής, επειδή αυτό μεταφέρθηκε στους συναδέλφους, είχα επικοινωνία με συνάδελφο ο οποίος είχε την υπόνοια, την υποψία ότι επιχειρηματίας με τον οποίο είχε και έχει ενδεχομένως ακόμη εργασιακή σχέση, είχε υποψία ότι υπάρχουν εικονικά τιμολόγια. Μου ζήτησε τη γνώμη μου. Μη σας το απολογώ, ουσιαστικά προκειμένου να καλυφθεί, είπε το εξής, ότι την επόμενη φορά που ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θα κάνει συναλλαγή με αυτόν τον οποίο εγώ έχω υπόνοια υποψία ότι ενδεχομένως είναι εικονική συναλλαγή, θα του ζητήσω να πάω στην αποθήκη και να κάθομαι μπροστά όταν θα παραλάβει εμπόρευμα για να δω αν είναι πραγματική συναλλαγή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ξεφεύγει από τα δικά μας όρια ευθύνης. Αυτά είναι ελεκτικές διαδικασίες, αυτά είναι καθήκοντα ενός detective, ενός πράκτορα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε να παίξουμε αυτόν τον ρόλο. Σημαντικό επίσης, και νομίζω είναι εξίσου σοβαρό να αναφερθεί και εδώ παρουσία και των μελών του επιμελητηρίου, αλλά να ακουστεί και μέσα και ευρέως την κοινή γνώμη, είναι το κομμάτι της φορολόγησης των τεκμαρτών κερδών των ατομικών επιχειρήσεων. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια με τον συνάδελφο τον Λευτέρη Τσομούτολο, που είναι μέλος της Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΦΕΑ, να αναπτύξει το θέμα, να αναφέρει παραδείγματα εξωφρενικής φορολόγησης, μια και πια είμαστε σε θέση να έχουμε μπροστά μας τα καθαριστικά. Η ΕΦΕΑ από τον Νοέμβριο, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της διαβούλευσης, όταν ήρθε σε επικοινωνία το νομοσχέδιο τότε, πρωτοστάτησε, μέσω της επιστημονικής ομάδας έβγαλε παραδείγματα φορολόγησης, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις και στη φάση της συζήτησης αλλά και στη φάση της ψήφισης του νομοσχεδίου, και ήταν παρούσα σε όλες τις διαδικασίες. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει, όπως συνηθίζω να λέω σε πελάτες που συζητάμε ότι τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού,
και ότι από ένα σημείο και μετά αρχίζουμε και μοιράζουμε εγκεφαλικά πια στους πελάτες μας, είναι πια ξεκάθαρο ότι η επιβάρηση αυτή είναι υπερβολική, ξεφεύγει από τα όρια και οδηγεί σωρία επαγγελματιών στη διακοπή των εργασιών τους. Ήδη εγώ στο γραφείο μου έχω εδώ και 6 μήνες περίπου σειρά επιχειρηματιών με ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν καταθέσει αιτήσεις διακοπής της αντίστοιχης ΔΟΗ. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα, εφόσον πια και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί και αντιλαμβάνονται τώρα το μέγεθος της επιβάρησης, θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες διαδικασίες.